Μαξιμό. Thank you.
Περιφερειάρχη Ιωνίων Ίσων Θοδωρή Γαλιατσάτο, κύριε Δημαρχή Κεφαλονιάς Αλέξανδρο Παρίσι, Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς Ιθάκης Δρακουλόγωνα Παναγή, Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού κύριο Σπύριο Γαλιατσάτο, Αντιδήμαρχο Παλικής κύριο Γιώργο Κατσιβέλη, Δήμαρχο Λιμενικού Ταμείου κύριε Μοσχονά Αλέξη, Κυβερνήτη Τάφτη Κάπα Καβαλούδης, Πλωτάρχη κύριε Καρακικέ, Αντιπρόεδρε του ΝΟΚΕ, κύριε Μαρκέτ Γεράσιμε, Πρόεδρε της Φιλαρμονικής Σχολής Πάλης Λιξουρίου, κύριε Ατζουλάτο Γιώργο, αθλητές, κυβερνήτες, λιξουριώτες, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Θα μας επιτρέψετε να πω κάποια περισσότερα λόγια στην τελευταία απονομή, γιατί θέλω κυρίως σε εσάς που ελπίζουμε να απολαύσατε έναν όμορφο αγώνα, να σας γνωρίσουμε και να σας συστήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ήταν στην πίσω γραμμή και όλο το χρόνο εργαστήκανε για να μπορέσετε εσείς να ξεκινήσετε το ταξίδι από την Κεφαλονιά και να φτάσετε από την Κέρκυρα και να φτάσετε μέχρι το Λιξούρι. Ήτανε ένας αγώνας εβδομαδιαίος, που ξεκίνησε με δύσκολες συνθήκες, άπνιες, αλλά ευτυχώς ο άνεμος ήταν ευνοϊκός και μας έφερε γρήγορα στο φιλόξενο Λιξούρι. Και ήταν ένας αγώνας ο οποίος διοργανώθηκε από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο, αλλά κυρίως στηρίχθηκε, συνδιοργανώθηκε οικονομικά και ηθικά
από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και κύριε Περιφερειάρχη, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό. Η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, το λιμενικό ταμείο Κέρκυρας, ο αντιδήμαρχος Παλικής, ο δήμαρχος Κεφαλονιάς έκαναν τα πάντα έτσι ώστε το Λιξούρι να είναι έτοιμο για να μπορέσουν να έρθουν τα σκάφη, να δέσουν, να έχετε νερό και γενικά να έχετε όλες αυτές τις παροχές που κάνανε οργανωτικά έναν αγώνα θεωρούμε πετυχημένο και μπορούσατε κι εσείς να χαλαρώσετε μετά από δύσκολες ιδιοδρομίες. Καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ο Δήμαρχος Παξών, η Θάκης, η Ναυτική Όμιλη Λευκάδας, η Θάκης, Νόκη, η Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών, Ανός, στήριξαν τον αγώνα και από τις επαφές που είχαν με τον Όμιλο όλη τη χρονιά, κατάφεραν πράγματα οργανωτικά δύσκολα, κερδίζοντας ιδιαίτερα στοιχήματα, όπως 7 Αυγούστου να δέσουν 40 σκάφη στους Παξούς και να υπάρχουν θέσεις μόνο για τον αγώνα. Το φετινό ράλι θέλουμε να ξέρετε ότι οργανώθηκε αγωνιστικά και στηρίχθηκε κατά αποκλειστικότητα από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Κέρκυρας και από τα μέλη του. Στα σκάφη της Επιτροπής, κυβερνήτης μας και κυβερνήτης του Ομίλου, πάντα μαζί μας κάθε μέρα ήταν ο πρόεδρος ο Γιάννης ο Μαρουλάκης. Στις σημαδούρες πόντιζαν και πηγαίνανε με τα φωσποτά ο έφορος αγώνων του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Νικόλας ο Άνφης. Στους θερματισμούς όλη τη νύχτα ήταν τα μέλη μας ο Μίλτος ο Σουλάτος και ο Σπύρος ο Περούλης, ενώ ο συγκιστής μας στο σκάφος και φρόντιζε την Επιτροπή ήταν ο Περικλής ο Βαλαμπάνης. Συντονιστής, μαέστρος των αγώνων μας και θέλω ένα ιδιαίτερο χειροκρότημα, ήταν ο Αντώνης ο Ανσημάκος, που μάλλον πέρασε κάποιες δύσκολες στιγμές με μένα να τον πιέζω και θέλει να ζητήσω συγγνώμη για κάθε φορά που φώναζε. Στην Κεφαλονιά θέλουμε ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε το Λιμεναρχείο που είχε όλη την επίβλεψη ώστε να μην δημιουργήσει κανένα πρόβλημα και εμείς να μην δημιουργήσουμε στις παντόφλες της γραμμής. Τον φίλο μας τον Βασίλη τον Ρουφωτά, ο οποίος ήταν επανειλημμένος από το χειμώνα στα τηλέφωνα για να μπορέσουμε να είμαστε εδώ. Την αγαπημένη μας την Ευθερία τη Βασάλου, η οποία είναι ένας ακούραστος άνθρωπος και πάντα θέλει τον αγώνα να έρχεται στο Λιξούρι. Τον άνθρωπο που τρέχατε όλο το διήμερο, τον κύριο Νεκτάριο τον Σπυράτο, που σας κουβαλούσε τα πράγματα, φρόντιζε να σας δέσει όταν ήρθατε εδώ. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο και όλο τον ΒΟΙΑΔ που μας δάνεισε τις τρεις σημαδούρες, έτσι ώστε σήμερα να μπορέσουμε να έχουμε τον αγώνα και το στίβο όπως ακριβώς θέλαμε. Και θέλουμε να ευχαριστήσουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Επιτροπής Αγώνας που το ανέλαβε, το ΤΑΦ ΠΙΚΑΠΑ Καβαλούδης, και ο οποίος και τον κυβερνήτη του που ήταν ιδιαίτερα φιλέξενος, εξυπηρετώντας τόσο την Επιτροπή, δίνοντας εκκινήσεις, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια ήταν το σκάφος support, τόσο για την ασφάλειά σας, όσο και για διάφορες εξυπηρετήσεις που θέλετε σαν πληρώματα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε χορηγούς του αγώνα που ήταν ο Εμπορικός Σύλλογος Παλικής, τα Ιχθυοτροφία Κεφαλονιάς, το ΑΒ Βασιλόπουλος και τα Ινοποιία Φίβος και Σκλάβος. Και τέλος αφήνουμε έναν δικό μας άνθρωπο που με ένα κλικ σταματάει το χρόνο, το φωτογράφο μας τον Νίκο Ζάγκα. Θα μπορείτε να βρείτε τις φωτογραφίες του στο site του Ομίλου και όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει με τον Όμιλο να τις έχει και σε καλύτερες αναλύσεις. Πριν ξεκινήσουμε την απονομή, πριν χειροκροτήσουμε τους νικητές αυτού του ράλι που για μας σαν Οργανωτική Επιτροπή και σαν Επιτροπή Αργώνα ήταν όλα τα μέλη τα πληρώματα των σκαφών και όχι όσοι μόνο κατόρθωσαν στο τέλος να πάρουν την πρώτη, δεύτερη και τρίτη νίκη, θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Γαλιατσάτο, για έναν χαιρετισμό. Καλούσα τον Αντιδήμαρχο Παλικής, τον κύριο Γιώργο Κατσιβέλη, για έναν χαιρετισμό. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Να σας καλωσορίσω με τη σειρά μου στο Λιξούρι μας, στο όμορφο λιμάνι μας, συνεχίζοντας, παίρνοντας τη σκητάλη από τον Περιφερειάρχη, και συνεχίζοντας το ίδιο στυλ, το ίδιο μοτίβο αυτά που είπε,
σηματοδοτούμε σήμερα με την παρουσία σας εδώ μία νέα αρχή που θέλουμε να κάνουμε μετά τους σεισμούς. Σίγουρα χρειάζονται ακόμα πολλά πράγματα να γίνουν και είναι ευχής έργων που έχουμε καταφέρει και έχουμε κλείσει ένα μεγάλο μέρος από τις πληγές τουλάχιστον στο λιμάνι μας. Με τον προγραμματισμό και με το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής πιστεύω στα επόμενα χρόνια να έχουμε ένα ακόμα καλύτερο λιμάνι, μια ακόμα καλύτερη και πιο όμορφη παραλία. Οι ευχαριστίες ακούστηκαν, δεν χρειάζεται να τις επαναλάβω. Τα συγχαρητήρια ανήκουν σε όλους εσάς που συμμετείχατε σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα, σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια. Τα συγχαρητήρια ανήκουν σε όλους όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί ο σημερινός αγώνας. Και να ξέρετε πάντα ότι το Λιξούρι θα είναι εδώ, θα σας περιμένει, ακόμα και σε ετήσια βάση να γίνεται εδώ ο τερματισμός. Είμαστε έτοιμοι, οι αγκάλες μας είναι ανοιχτές και θέλουμε ακόμα και κάθε χρόνο να σας έχουμε εδώ. Να ευχαριστήσω λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου όλους όσους βοήθησαν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς και ιδιαίτερα βέβαια στο Λιμενικό Ταμείο, στον πρόεδρό του, αλλά και στον εργαζόμενο τον Σπυράτο τον Νεχτάριο. Πραγματικά υπερέβαλαν αυτά αυτές τις μέρες για να είναι όλα έτοιμα. Ευχαριστώ και εύχομαι να είστε πάντα καλά, γερή και δυνατοί και να συνεχίσουμε τους αγώνες και τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να προσκαλέσω Νόκη, τον Μάρκετο Μαρκέτο, κυβερνήτη του Άναμα, ένας άνθρωπος που έλειψε από το ράλι φέτος. Ελπίζουμε να καταφέρει να έρχεται και τις επόμενες χρονιές να τον ξαναδούμε στη θάλασσα και όχι μόνο στο μόλο. Μάικλ. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στην Κεφαλονιά, εκ μέρους του Ναυταθλητικού Ομίλου Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Σας καλωσορίζουμε στο νησί. Συγχαρητήρια, βλέπω μια πολύ ωραία διοργάνωση, πιθανόν επειδή δεν ασχοληθήκαμε εμείς καθόλου με αυτό. Το μόνο που εμείς κάναμε πριν από 30 χρόνια όταν ιδρύθηκε ο Όμιλος ήταν να συνυπογράψουμε το συμφωνητικό για την ίδρυση του Ράλι Ιωνίου. Του χρόνου είναι τα 30 χρόνια από τότε που ξεκίνησε το ράλι, βέβαια είναι το 29ο λόγω της κρίσης ένα ράλι δεν έγινε. Και εκτός από τα συγχαρητήρια σε όλους, θα ήθελα να κάνω μια πρόταση μπροστά σε όλους που είναι εμπλέκονται. Η πρότασή μας σαν όμιλος είναι και πιανόμαστε από το ότι φέτος το ράλι είχε δυσκολίες λόγω του καιρού. Αλλά νομίζω ότι η σημερινή κούρσα σας έδειξε πόσο ωραίο μπορεί να είναι ο αγώνας εδώ μέσα στον κόλπο του Λιβαδιού. Γι' αυτό προτείνουμε και να το λάβουν υπόψη τους όλοι, αγωνιζόμενοι, συνδιοργανωτές, όμιλοι και από την περιφέρεια μέχρι τα τελευταία σωματεία. Κάθε χρόνο το ράλι να τερματίζει στο Λιξούρι και αν μεγαλώσει τόσο πολύ να βοηθήσει και το Αργοστόλι με το λιμάνι του και ο τελευταίος αγώνας να είναι αυτός ο αγώνας μέσα στον κόλπο που κατά 99,9% βγάζει αυτόν τον αέρα και μάλιστα αυτός ο αγώνας να είναι ενσωματωμένος στο ράλι και να είναι και ξεχωριστός αγώνας. Να είναι πάλι το Juan de Fuca κύπελο προς τιμή του μεγάλου κεφαλονίτη θαλασσοπόρου και να έγινε δηλαδή ένας απλός αγώνας, να μετράει μέσα στο ράλι Ιωνίου αλλά να μετράει και σαν ξεχωριστός αγώνας. Αυτή είναι η πρότασή μας και θα το συζητήσουμε με τους άλλους ομίλους, αλλά για να πετύχει, κοιτάω προς αυτό το τραπέζι, θέλει τη συνεργασία της περιφέρειας Ιωνίων, του Δήμου, των Αντιδημάρχων, του Λιμενικού Ταμείου, όλων μας των κεφαλονιτών, τώρα απευθύνουμε στους κεφαλονίτες και κυρίως στους λιξουριώτες. Ευχαριστώ πολύ που θα μας άκουσα. Και Λιξούρι και καλώ τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, τον κύριο Αλέξανδρο Μοσχονά, για την απονομή. Ξεκινάμε με την κατηγορία ORC Club 3. Τη δεύτερη νίκη κατέκτησε το σκάφος Declaré
του Ναυτικού Ομίλου Αμφιθέας με κυβερνήτη τον Βασίλη Κοντάνα, πλήρωμα το κορίτσι Σάκη και το Μάριο Βλάση. Την πρώτη νίκη κατέκτησε το σκάφος Demalo 5 με όμιλο Σποϊά με κυβερνήτη το Γιάννη Γιαπαλάκη. Πλήρωμα την Αγνία Σιμακοπούλου, την Εύη Μωυσιάδη και το Φέμι Νικολούδη. Στην ORC Club 2 παρακαλώ τον πρόεδρο της Φιλαρμονικής Σχολής Πάλης Λεξουρίου, τον κύριο Γιώργο Ατζουλάτο, για την απονομή. Η Φιλαρμονική είδα ότι ιδρύθηκε το 1836. Την τρίτη νίκη στα Club 2, στη διαδρομή Ιθάκη Λεξούρη, κέρδισε το σκάφος Κορμοράνος 2 του Ναυτικού Ομίλου Χανίων. Με κυβερνήτη τον Κώστα Μενουδάκη. Πλήρωμα Κώστα Βλανάκη, Κωνσταντίνο Λουκάκη, Νικόλαο Περχαντά, Γιώργο Αναστασόπουλο και Αθανάσιο Πελεκάνο. Η δεύτερη νίκη κατέκτησε το σκάφος Ήρης του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών, κυβερνήτης ο Δημήτρης Τσελίκας. Πλήρωμα Νικόλαος Αμβρόνης, Κωνσταντίνα Σαμαρά, Παντελής Βαϊλάβης και Δημήτρης Χ. Τσελίκας. Την πρώτη νίκη στο Club 2 κέρδισε το σκάφος Das Boot του ομίλου Ασιάφ Ρόδο. Κυβερνήτης ο Σπύρος Σταματάς. Πλήρωμα Δημήτρης Σταματάς, Γιώργος Μακρύς και Δημήτρης Παπαγεωργίου. Club 1, παρακαλώ τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον κύριο Περδίκη Διονύση, για την απονομή. Την τρίτη νίκη κατέκτησε το σκάφος Νίξη του Ναυτικού Ομίλου Λευκάδος με κυβερνήτη τον Φράσις Βερμπέιρε, ο οποίος όμως δυστυχώς δεν είναι εδώ, γιατί φύγανε για να προλάβουν την καλλιναυριανή κακοκαιρία. Την δεύτερη νίκη κατέκτησε το σκάφος Τασμάνια Τέβη με κυβερνήτη τον Σπύρο Ασπιώτη. Πλήρωμα τον Αλέξανδρο Κουλούρη, την Ελλήνη Ασπιώτη, την Αγγελική Ασπιώτη και τον Σπύρο Λεοντάρη.
την πρώτη νίκη στα Club 1, αλλά και την πρώτη νίκη στα overall σε όλα τα Club, στη διαδρομή Ιθάκη Λεξούρη, κέρδισε το σκάφος. Απίδαλος ναύς του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος, με κυβερνήτη τον Παύλο Κούρκυλο. Πλήρωμα, Ζακούροβα Ιωλία, Μεγή Ευγενία, Καψί Έμου, Καψί Φουσέα, Οικονοπούλου Ασημούλα, Γκόρι Γιώργο, Γατζόλα Νέστορα, Καραπάλο Κωνσταντίνο και Γενιά Ηλία. Για την απονομή στην ORC International Ιθάκη Λεξούρη, παρακαλώ τον Αντιπρόεδρο του Νότου, τον Μάκη Μαρκέτο, για την απονομή. Την τρίτη νίκη κατέκτησε το σκάφος Στρίγκλα του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Μαρίνας Μπουδιών, με κυβερνήτη τον Νίκο Βλάχο. Πλήρωμα τον Οβάλε Κωνσταντίνο, τον Γιωάννη Βλάχο, Κυρούς Κωνσταντίνο και Μαυρίκη Στέφανο. Θα ήθελα ευκαιρία βοθήσας της απονομής στο σκάφος Στρίγκλα να σας ενημερώσω ότι ο κύριος Οβάλες ως γιατρός και ο κυβερνήτης, ο Νίκος Οβλάχος, ως διασώστης, δώσανε στην Οργανωτική Επιτροπή την άδεια να έχουμε στις υπηρεσίες τους οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί. Τη δεύτερη νίκη στα International κατέκτησε το σκάφος ΡΑΣ του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Μαρίνας Μπουδιών, με κυβερνήτη τον Νίκο Πανάρικα. Πλήρωμα τον Σωτήρη Βλάχο, τον Θωμά Κρυφτικό, τον Ιωάννη Πιπεράκη, τη Μαρία Τιδρή, τη Μία Ριγιώτα, Διαμαντάρα Δάφνη, Ορέστη Δημόπουλο και Σπύρο Κοκοτό. Και Σπυριδονία Μεταλλινού, η οποία δεν μπόρεσε λόγω ασθένειας να τελειώσει όλα τα μπράτσα. Την πρώτη νίκη στα International κατέκτησε το σκάφος ο Σιδών του Κοριά, με κυβερνήτη τον Ιάκωβο Καπότη. Διαταφύλλη Χρήστος, Μάνος Ρούδας, Τσάπρας Σπύρος, Μάργαρης Παναγιώτης, Ζινέλη Εύα και Δημητρακάκη Αλεξάνδρα. Αρχίζουμε την απονομή της σημερινής ιστιοδρομίας Ίνσορ Λεξούρη. Παρακαλώ το Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου, τον κύριο Γεράσιμο Δεστούνη, για την απονομή. Στην Ίνσορ διαδρομή στο Λεξούρη, στην κατηγορία ORC Club 3, η δεύτερη νίκη κατέκτησε το σκάφος Declaré του Ναυτικού Ομίλου Οφηθέας, με κυβερνήτη τον Βασίλη Κοντάνα. Πλήρωμα τον Μάριο Βλάση και τον Σάκη Κορίτσο. Την πρώτη νίκη κατέκτησε το σκάφος Ντεμάλιο 5 του ΠΟΙΑΒ, με κυβερνήτη τον Γιάννη Γιαπαλάκη.
πλήρωμα Αδημία Σημακοπούλου, Εύη Μονησιάδου και Θέμη Νικολούδου. Μπράβο Αδημή, μπράβο. Μπράβο. Κλαμπ 2, παρακαλώ τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιά Ιθάκη, τον κύριο Δρακουλόγωνα Παναγή για την απονομή. Τρίτη νίκη. Στην Κλαμπ 2 κατέκτησε το σκάφο Super Duper του Ναυτικού Ομίλου Κεφαλονιά Ιθάκη με κυβερνήτη τον Διονύση Κόμη. Πλήρωμα Ρουκανά Παναγιώτη, Άκη Ποταμίτη, Θεοφυλάτο Δημοσθένη, Δημητράτο Ιάσονα, Λίτρα Παναγιώτη, Ντανιέλα Τζαλάβρα και Κορίνα Ανδριώτη. Η δεύτερη νίκη κατέκτησε το σκάφος Κορμοράνος 2 του Ναυτικού Ομίλου Χανίων με κυβερνήτη τον Κωνσταντίνο Μανιαδάκη. Πλήρωμα Κωνσταντίνο Πλανάκη, Κωνσταντίνο Λουκάκη, Νικόλα Οπερβανά, Γιώργο Αναστασόπουλο και Αθανάσιο Πελεκάνο. Κατέκτησε το σκάφος Τόλμη του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Νοτίου Ελλάδος με κυβερνήτη τον Ιωάννη Σαρατόπουλο. Πλήρωμα Κωνσταντίνο Λιμνιό, Μάρθο Συνάπη, Κουφού Βασιλική, Κανελόπουλο Παναγιώτη και Δελικούρα Έφη. Στην κατηγορία ΟΑΣ Club 1, παρακαλώ τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού κ. Σπύρο Γαλιατσάτο για την απονομή. Την τρίτη νίκη κατέκτησε το σκάφος Μελισσάνη του Ναυτικού Ομίλου Κεφαλονιάς Ιθάκης με κυβερνήτη το Χαράλαμπο Καλογυράκο. Πλήρωμα Λουκά Αναστάσιο, Μανταντζή Ανδρέα, Γαβρίλ Σπύρο και Μαρκέτου Σατίνα. Τη δεύτερη νίκη στα Club 1 κατέκτησε το σκάφος Tasmanian Devi με κυβερνήτη το Σπύρο Ασπιώτη. Πλήρωμα τον Αλέξανδρο Κουλούρη, Ειρήνη Ασπιώτη, Αγγελική Ασπιώτη και Λεοντάρη Σπύρο. Κατέκτησε το σκάφος Απίδαλος Ναύς του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος με κυβερνήτη τον Παύλο Κούρκουλο. Πλήρωμα Ζακούροβα Ιουλία, Μεντή Ευγενία, Καψή Έμο, Καψή Φυσέα, Οικονοπούλα Σιμούλα, Γκόρι Γιώργο, Κατζόλα Νέστορα, Καραπάνο Κωνσταντίνο και Γενιά Ηλία. Η Απίδαλος Ναύς κατέκτησε και το πρώτο overall στα κλαμπ και σήμερα. Να σας δούμε λίγο.
Εδώ λίγο, Παύλο. Στην κατηγορία ORC International παρακαλώ τον Αντιδήμαρχο Παλικής, τον κύριο Κατσιβέη Γιώργο, για την απονομή. Την τρίτη νίκη στα International κατέκτησε το σκάφος Ποσειδών του Πολιά με κυβερνήτη τον Ιάκωβο Καπότσι. Πλήρωμα Δημητρακάκη Αλεξάνδρα, Χρήστο Τριανταφύλου, Μάνο Ρούδα, Σπύρο Τσάπρα, Μάργαρη Παναγιώτη και Ζινέλη Εύα. Γεια σου Ιάκωβε. Θέλει νίκη στα International, κατέκτησε το σκάφος ΡΑΣ του ιστιοπλοϊκού ομίλου Μαρίνα Σπουδιό με κυβερνήτη τον Νίκο Πανάρετο. Πλήρωμα το Σωτήρι Βλάχο, το Θωμά Κρητικό, το Γιάννη Πιπεράκη, τη Μαρία Τιγρή, τη Γιώτα Μίαρη, τη Δάφνη Διαμαντάρα, τον Δημόπουλο Ορέστη και τον Σπύρο Κοκοτό. Την πρώτη νίκη στα International κατέκτησε το σκάφος Χριστίνα 2 Μάρης Ποντελάς του Πολιά με κυβερνήτη του Σπύρο Κανάρη. Πλήρωμα Πατινιώτη Ιωάννη, Πιγνάρη Παναγιώτη, Ποντικάκου Μαριανέντα, Άννα Ξενθάκη, Καραής Κουβίκη, Χαρά Μακρύ και Μουχτούρη Σοφία. Γεια σας, δούμε λίγο εδώ. Μετά από 5 ιστιοδρομίες, τώρα θα δώσουμε τα κύπελα στους ανθρώπους που κέρδισαν στις κατηγορίες στη γενική βαθμολογία και από τις 5 ημέρες. Παρακαλώ τον κυβερνήτη του ΤΑΦΠΗ ΚΑΠΑ Καβαλούδη, τον κύριο Καρακικέ, πλουτάρχη κύριο Καρακικέ, για την απονομή. Στη γενική κατάταξη, στην κατηγορία ORC Club 3, τη δεύτερη νίκη κατέκτησε το σκάφος Demalo 5 του ΠΟΙΑ με κυβερνήτη το Γιάννη Γιαπαλάκη. Πλήρωμα την Αγνία Σημακοπούλου, την Εύη Μωυσιάδου και το Θέμη Νικολού. Η δεύτερη νίκη, την πρώτη νίκη, κατέκτησε το σκάφος Δεκλαρέ του Ναυτικού Ομίλου Αμφιθέας με κυβερνήτη τον Βασίλη Κοντάνα, πλήρωμα τον Σάκη Γορίτσα και τον Μάριο Βλάση. Δεν έτρεξα εγώ, δεν έκανα τα παιδιά τρέξα. Στη γενική κατάταξη της ORC Club 2, την τρίτη νίκη κατέκτησε το σκάφος Κίρκη του ιστιοπλοϊκού ομίλου Ιωαννίνων με κυβερνήτη τον Ευρυπίδη Γλαβά. Πλήρωμα Γιώργο Στεριούλη, Γιώργο Κοκκίνη, Στέργιο Βακατζά, Μιχτό Σπύρου και Ελένη Μακαρόνα. Στη δεύτερη και στην τρίτη θέση ισοβαθμίσανε δύο σκάφη,
τα σκάφη Κορμοράνος και τα σπού, αλλά λόγω μίας χειρότερης θέσης, στη δεύτερη νίκη κατέκτησε το σκάφος Κορμοράνος 2 του Ναυτικού Ομίλου Χανίων με κυβερνήτη τον Κωνσταντίνο Μανιαδάκη. Πλήρωμα Κωνσταντίνο Πλανάκη, Κωνσταντίνο Λουκάκη, Νικόλαο Περβενά, Γιώργο Αναστασόπουλο και Αθανάσιο Πελεκάνο. Την πρώτη νίκη κατέκτησε το σκάφος Das Boot από τον Ασιάθ Ροδ, κυβερνήτης ο Σπύρος Σταματάς. Πλήρωμα Σταματάς Δημήτρης, Σταματάς Σταμάτης, Μακρύς Γιώργος και Παπαγεωργίου Δημήτρης. Στη γενική κατάταξη της Club 1 και για την overall τη γενική σε όλα τα κλαμπ παρακαλώ τον Δήμαρχο Κεφαλινίας Ιθάκης, τον κύριο Παρίση Αλέξανδρο για την απονομή. Γενική κατάταξη Club 1, την τρίτη νίκη, κατέκτησε το σκάφος Νίξη του Ναυτικού Ομίλου Λευκάδος με κυβερνήτη το Φράσις Βερμπέιρε, ο οποίος απουσιάζει. Τη δεύτερη νίκη, στην ORC Club 1, κατέκτησε το σκάφος Tasmania Devil με κυβερνήτη το Σπύρο Ασπιώτη και πλήρωμα την Ειρήνη Ασπιώτη, την Αγγελική Ασπιώτη, τον Λεοντάρι Σπύρο και τον Πο, Πουλούρη Αλέξανδρο. Του ORC Club την τρίτη νίκη κατέκτησε το σκάφος. Την πρώτη νίκη στα Club 1, συγγνώμη, κατέκτησε το σκάφος Απίδαλος Ναύς του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος με κυβερνήτη τον Παύλο Κούρκουλο. Πλήρωμα Σακούρα Βαϊολία, Μεντή Ευγενία, Έμον Καψί, Ισαία Καψί, Οικονομοπούλα Σιμούλα, Γκόρι Γιώργο, Κατζόλα Νέστορα, Καραπάνο Κωνσταντίνο και Γενιά Ηλία. Στα ORC Club την τρίτη νίκη κατέκτησε το σκάφος Das Boot του Ασιάθ Ρόδου με κυβερνήτη το Σταματά Σπύρο, πλήρωμα Σταματά Δημήτρη, Σταματά Σταμάτη, Μακρύ Γιώργο και Παπαγεωργίου Δημήτρη. Τη δεύτερη νίκη Overall Club κέρδισε το σκάφος Tasmania Devil με κυβερνήτη το Σπύρο Ασπιώτη, πλήρωμα την Ειρήνη Ασπιώτη, Αγγελική Ασπιώτη, Χρήστο Σπύρο Λεοντάρη και Κουλούρη Αλέξανδρο. Corazón que no busca por la razón de mis poderes, mis poderes, mis poderes.
την πρώτη νίκη στα ORC Club και το επαμοιβόμενο της διοργάνωσης στην κατηγορία ORC Club κέρδισε το σκάφος Απίδαλος ΝΑΒ του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος με κυβερνήτη τον Παύλο Κούρκουλο. Πλήρωμα Ζακούρωμα Ιουλία με τη Ευγενία Καψί Έμον, Καψί Φυσέα, Οικονοπούλου Ασημούλα, Βορή Γιώργο, Κατζόλα Νέστορα, Καραπάνο Κωνσταντίνο και Γενιά Ηλία. Γενική κατάταξη ORC International. Παρακαλώ τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Θοδωρό Μαλιατσάτο για την απονομή. Την τρίτη νίκη στη Γενική Κατάταξη κατέκτησε το σκάφος ΡΑΣ του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Μαρίνας Γουβιών με κυβερνήτη τον Νίκο Πανάρετο. Πλήρωμα τον Βλάχο τον Σωτήρη, τον Κρητικό Θωμά, Μαρία Αντρή, Γιώτα Μίαρη, Δάφνη Διαμαντάρα, Ορέστη Δημόπουλο και Σπύρο Κοκοτά. Κοκοτό! Και μετά Λινού Σπυριδονία. Χριστίνα 2 Μάρις Πονελάς του ΠΟΙΑ με κυβερνήτη το Σπύρο Κανάρη. Πλήρωμα Ιωάννη Πατουνιώτη, Πυρνάρη Παναγιώτη, Ποντικάκου Μαριαλένα, Άννα Ξανθάκη, Καραής Κουβίκη, Χαρά Μακρύ και Μουχτούρη Σοφία. Την πρώτη νίκη στα ORC International αλλά και το επαμοιβόμενο της διοργάνωσης στην κατηγορία ORC International κατέκτησε το σκάφος Λεώνα του Ναυτικού Ομίλου Λευκάδος με κυβερνήτη τον Νίλ Μακρόμπερτ. Πλήρωμα Kevin Κρέιτζερ, Ελίθ Τούνα, Μαξ Αρμρούστερ και Μιχάλη Στογιάννη. Σταγιάννη. Παρακαλώ να έρθει ο πρόεδρος του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Κέρκυρας, ο Γιάννης Μαρουλάκης, για το επόμενο έπακτο. Από τον Ιστιοπλοϊκό Ομίλο Κέρκυρας έχουμε αθλοθετήσει ένα ιδιαίτερο έπαθλο, το οποίο το δίνουμε κάθε δεύτερο χρόνο, είναι το έπαθλο ήθους και ναυτοσύνης. Αποφασίζουμε, σας παρακολουθούμε, κοιτάμε τη συμπεριφορά σας, τον τρόπο που αγωνίζεστε, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που κάνουν να ξεχωρίζουν τα πληρώματα και να αποτελούν παραδείγματα για όλους εμάς τους υπόλοιπους. Το έπαθλο αυτό φέτος θέλαμε να το δώσουμε σε... δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ. Υπήρχαν δύο ιδιαίτερα πληρώματα που με πολύ μεγάλη χαρά τα υποδεχτήκαμε. Το ένα είναι από τη Ρόδο και το άλλο από τα Χανιά. Δύο πληρώματα που ξεχώρισαν τόσο για τον τρόπο που αγωνιστήκανε, όσο και για το ήθος τους και την ευγενική συμπεριφορά τους. Λίγο περισσότερο, πιο περισσότερο από άλλα πληρώματα. Το δώρο, θα πρέπει όμως ένας να έπαιρνε το έπαθλο και η διαφορά την έκανε η ηλικία του κυβερνήτη και έτσι το κέρδισε ο Κορμοράνος, όπου ο κυβερνήτης του είναι 86 χρονών και ακόμα αγωνίζεται. Και ευχόμαστε, καπετάνια, να φτάσουμε στην ηλικία σου και να αρμενίζουμε τα πελάκια. Παρακαλούμε και καλούμε τα σκάφη, τα πληρώματα και τους κυβερνήτες των σκαφών
Κορμοράνος 2. Και Τάς Μπούτ από τη Ρόδο να έρθουν για αυτή την ιδιαίτερη απονομή. Το κύπελο θα το κρατήσει βέβαια το σκάφος Κορμοράνος 2, αλλά όλα τα μέλη του πληρώματος θα τιμηθούν από την ναυτική σημαία. Ελπίζουμε να μάθετε να τη χρησιμοποιείτε. Είναι θέμα εθιμοτυπίας, της φυρίχτρας, συγγνώμη. Παρακαλούμε, ελάτε για την απονομή. Μας διδάσκει. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε όλους που συμμετείχατε. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάναμε έναν όμορφο αγώνα, ότι περάσατε υπέροχα. Σε 2 χρόνια θα τα ξανακούμε, ελπίζουμε με ακόμα περισσότερα σκάφη. Θέλουμε πάντα να ερχόμαστε στο Λιξούρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη θερμή σας υποδοχή και για τη συμπεριφορά σας και την ευγένειά σας και τη φιλοξενία σας. Καλή διασκέδαση. Καλά να περνάτε, καλές θάλασσες, καλή επιστροφή στα πληρώματα στην Αθήνα, στη Ρόδο, στα Χανιά, στη Λευκάδα, στην Κέρκυρα, στο Σαρονικό γενικά. Ραντεβού του χρόνου, τη σκητάλη παίρνει εστιοπλοϊκός όμιλος πατρών και σε 2 χρόνια πάλι εμείς. Καλές θάλασσες.